Το πρώτο σημαντικό είναι να το αντιμετωπίσουμε, να δούμε αυτά τα κιλά που έχουμε πάρει όλοι στη ζυγαριά, να μην το αναβάλουμε και να ξεκινήσουμε άμεσα, χωρίς απελπισία, δεν χρειάζεται απελπισία. Χρειάζεται όμως οργάνωση και μέθοδος. Το πρώτο μας βασικό λοιπόν είναι να εξαφανίσουμε από το σπίτι όλα τα υπόλοιπα γλυκών, φαγητών που μπορεί να μας βγάζουν από τη σειρά μας και λειτουργούν σαν αντιπερισπασμός σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και να κάνουμε. Ειδικά τα γλυκά που έχουν περισσέψει είναι μεγάλος κίνδυνος για το εγχείρημα του να μπούμε σε μια σειρά και να χάσουμε τα κιλά των γιορτών. Επίσης, καλό είναι να οργανώσουμε τα γεύματά μας ώστε να έχουν φρούτα, λαχανικά, ένα καλό ισορροπημένο πρωινό. Μπορεί να είναι ένα toast, μπορεί να είναι βρώμη, άπαχα γαλακτοκομικά, αυγό, αβοκάντο. Είναι πολύ χρήσιμα τρόφιμα για ένα γερό καλό πρωινό. Μικρά και συχνά γεύματα, ανά 3 ώρες κάποιο σνακ, μια σαλάτα με άπαχη πρωτεΐνη το μεσημέρι και ένα ελαφρύ βραδινό. Όλα αυτά βέβαια εξατομικευμένα στις καθημερινές μας ανάγκες και στα καθημερινά μας προγράμματα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερη φυσική δραστηριότητα γίνεται στο πλάνο μας. Είτε αν κάνουμε κάτι οργανωμένο, είτε αν δεν έχουμε το χρόνο για κάτι οργανωμένο, μικρές δόσεις αερόβιας άσκησης, το ποδήλατο, το περπάτημα, ο χορός, η κυπουρική, μπορούν να μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε πολύ το αποτέλεσμα της απώλειας βάρους. Επίσης, καλό είναι, επειδή έχουμε κάποιες γιορτές ακόμα μπροστά μας, σε αυτές τις γιορτές να είναι πολύ προσεκτικές οι επιλογές μας, ώστε να μην λειτουργούν σαν βόμβες θερμίδων και λιπαρών στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Ναι, δεν μπορεί να είναι το τίποτα, η ευθεία γραμμή διατροφή μας, αλλά πρέπει να είναι φροντισμένο, επιλεγμένο αυτό που θα καταναλώσουμε. Και ένας πολύ μεγάλος εχθρός, ειδικά στις γιορτές που προηγήθηκαν και στις γιορτές που έρχονται, είναι το αλκοόλ. Το αλκοόλ έχει ύπουλες, κρυφές θερμίδες που δεν τις πολύ καταλαβαίνουμε, δεν μας χορταίνουν, τις απολαμβάνουμε, δεν πιάνουν τόπο στο στομάχι μας, αλλά πιάνουν πολύ μεγάλο τόπο στο να ανέβει η ζυγαριά. Οπότε καλό είναι να κατευθυνθούμε προς νερό, σόδα, κάποιο light αναψυκτικό, να περιορίσουμε, θα τολμούσα να πω και να εκμηδενίσουμε το αλκοόλ για αυτή την περίοδο που θέλουμε να επανέλθουμε. Όσον αφορά το κρέας, γιατί ακούμε τις δίαιτες express που αποτοξίνωση, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτά, αλλά αυτές οι δίαιτες εμφανίζονται πάντα μετά τις γιορτές. Είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι, εμφανίζονται άλλα 10 παρόμοια, παραπλήσια, παραπλανητικά και τις περισσότερες φορές επικίνδυνα. Επικίνδυνα από πολλές απόψεις. Δεν ξέρω τώρα ποια μπορεί να έχετε στο μυαλό σας ακριβώς, γιατί κάθε μία έχει τον δικό της κίνδυνο. Εγώ αυτό που βάζω σαν ομάδα στην υπερβολή της κατανάλωσης του κρέατος είναι ο κίνδυνος για αύξηση της χοληστερινής, ο κίνδυνος να χάσεις μυϊκή μάζα και όχι λίπος που είναι το ζητούμενο, ο κίνδυνος να αποκτήσεις κάποιες ομάδες τροφίμων πάρα πολύ σημαντικές και μετά να μην θες να τις καταναλώσεις καθόλου στην καθημερινότητά σου. Είναι ακραία σχήματα τα οποία συνήθως οδηγούν σε ακραίες αντιδράσεις στο σώμα και δεν το θέλουμε αυτό και δεν χρειάζεται. Άρα, γυρνάμε στις κανονικές διατροφικές συνήθειες, προσθέτουμε λίγο σαλάτα Ναι, δεν και ξέρω λίγο πόσο είναι οι άσκηση. κανονικές διατροφικές συνήθειες, αυτό ενέχει πολλά ερωτηματικά, αλλά σίγουρα ένα πλάνο που έχει όλες τις ομάδες τροφών, αλλά με μια σωστή δομή μέσα στην ημέρα και στην εβδομάδα, είναι αρκετό για να επαναφέρει το βάρος στα κανονικά του επίπεδα.